Λοιπόν, καλησπέρα σας και αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είμαι ανάμεσά σας και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας αναφορά στο επιφανέστερο τέκνο της αρχαίας Ολυμπίας, το μεγάλο φιλόσοφο Παναγιώτη Κονδύλη, στον οποίο και αφιερώνω την μικρή μου ομιλία. Ο Κονδύλης, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στην αρχαία Ολυμπία το 1943, πέθανε στην Αθήνα το 1998, μεγάλος φιλόσοφος, βραβευμένος. Πιστεύω ότι αν είχε κάνει πανεπιστημιακή καριέρα στην Ελλάδα, θα ήταν αλλιώς η όψη της ελληνικής διανόησης και ίσως και της ελληνικής κοινωνίας εν συνόλο. Πιστεύω ότι πρέπει στο μέλλον να οργανώσετε ένα συνέδριο για τον Κονδύλη εδώ, σε αυτό το χώρο. Έχετε κάνει. Να ξανακάνουμε. Είναι ανεξάντλητη θάλασσα ο Παναγιώτης Κονδύλης. Κανονικά ένα ετήσιο συνέδριο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κοινοτισμός είναι μια εντελώς παρεξηγημένη έννοια. Προσπάθησα να τα ξεκαθαρίσω σε ένα βιβλίο με αρκετά ογκώδες, το οποίο εξέδωσε ο κύριος Καραμπαλιάς σε εναλλακτικές εκδόσεις. Κοινοτισμός. Λοιπόν, καταρχήν ο κοινοτισμός δεν είναι το χωριό με το γαϊδούρι και τη γίδα και το καφενείο και το πλάτανο, έτσι, γιατί εκεί παραπέμπει σημειολογικά, ας πούμε, η λέξη. Ο κοινοτισμός είναι ένα πολύπλοκο πολιτικό φαινόμενο, το οποίο στην ουσία γεννά τον πολίτη σε αντιδιαστολή με τον πολίτη σε εισαγωγικά, που είναι ο υπήκος των σημερινών εμέσων κοινοβουλευτικών καθεστώτων. Λοιπόν, το παίρνω από την αρχή το πράγμα. Ο κοινοτισμός είναι, γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα, όπως όλα άλλωστε. Έτσι, είναι ένα απίστευτο φαινόμενο που για μένα δεν έχει διερευνηθεί, πώς η αρχαία Ελλάδα γέννησε τη φιλοσοφία, την επιστήμη, έτσι και τα λοιπά, και την άμεση δημοκρατία κτλ. Λοιπόν, ο κοινοτισμός γεννιέται στην αρχαία Ελλάδα, είναι η πολιτική δομή την οποία επιλέγει ο αρχαίος ελληνικός κόσμος για να λειτουργήσει. Είναι μια δομή εστιασμένη στη μικρή κλίμακα, είναι ανθρωποκεντρική, είναι μια δομή που επιτάσσει από τον κάθε κάτοικο της πόλεως που έχει πολιτικά δικαιώματα να συμμετάσχει στη λήψη των αποφάσεων. Ακόμα και στον πιο αδιάφορο, ξέρετε ότι είχαν στην αρχαία Αθήνα, υπήρχαν άνθρωποι με σκοινιά βαμμένα με μπογιά και περπατούσαν στους δρόμους και όποιος δεν είχε πάει στην εκκλησία του Δήμου και τον προλαβαίνα και τον βάφανε, πήγαινε φυλακή. Ήσουν υποχρεωμένος να λάβεις μέρος. Λοιπόν, είναι ένα πολίτευμα που βασίζεται όχι στην εκλογή αλλά στην κλήρωση. Το 99% των αξιωμάτων ήταν κληρωτά, διότι θεωρείται ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης της πόλης και ο πιο άσχημος, ο πιο φτωχός, ο πιο αμόρφωτος μπορεί να παίξει πολιτικό ρόλο, μπορεί να συμμετάσχει στην Ηλιαία, στον Άριο Πάγο κτλ. Έτσι λέει ο Αριστοτέλης ότι καλούμεν τας αρχάς ολιγαρχικά στας αιρετάς, δημοκρατικά στας κληρωτάς. Έτσι, δηλαδή η δημοκρατία είναι όταν κληρώνονται τα αξιώματα. Όταν εκλέγονται οι αξιωματούχοι, παράγονται φαινόμενα ολιγαρχίας, πελατειακά συστήματα, κύκλοι επιρροής, ανταλλάγματα, εξαγορά ψήφων κτλ. Η πραγματική δημοκρατία, λέει ο Αριστοτέλης, είναι η κλήρωση. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένα περίπλοκο πολίτευμα το οποίο γεννάται μέσα από διάφορες διαδικασίες και συνεχείς πολιτιακές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις κτλ. Ο Κλισθένης, ο Σόλων, όλα αυτά. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή αποκρισταλώνεται σε αυτό που ξέρουμε ως άμεση δημοκρατία και του οποίου, επαναλαμβάνω, η ουσία είναι ότι ο πολίτης είναι ο αφέντης της μοίρας του. Έτσι, δεν υπάρχουν έμεσες εξουσίες. Όλα αποφασίζονται στην εκκλησία του Δήμου από το σύνολο των πολιτών. Οι αξιωματούχοι είναι ανακλητοί, οι αποφάσεις λαμβάνονται. Θα προσθέσω και κάτι άλλο. Μην πιστεύετε την παραφιλολογία, τον αστικό μύθο ότι η αρχαία Σπάρτη είναι ολιγαρχία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανιστόρητη ανοησία. Ξεκινήστε, διαβάστε το Θουκυδίδη, που ξεκινάει με την απέλα όπου ο έφορος Θεναλαΐδας αντιτίθεται στο βασιλιά Αρχίδαμο και του λέει «Όχι, θα κάνουμε πόλεμο στην Αθήνα για να προλάβουμε, μην γίνει πολύ μεγάλη και μας φάει η παγίδα του Θουκυδίδη». Έτσι, μέγα θέμα στη διεθνή πολιτική επιστήμη. Σήμερα
Thucydides Trap. Να προλάβει δηλαδή η Αμερική την Κίνα να την τζακίσει πριν η Κίνα ειρηνικά γίνει η παγκόσμια υπερδύναμη. Λοιπόν, αυτό μελετούν σήμερα στο εξωτερικό. Λοιπόν, και η Απέλα αποφασίζει το αντίθετο από την εισήγηση του βασιλιά Αρχίδαμου και τον υποχρεώνει να πάει να εκστρατεύσει εναντίον της Αθήνας. Η Απέλα του βασιλιά. Πόσο πιο πολύ άμεση δημοκρατία μπορεί να είναι μια πόλη από αυτό? Λοιπόν, ήταν περίπλοκα πολιτεύματα με αυτό που λένε οι Αμερικάνοι checks and balances, δηλαδή με αντισταθμιστικές εξουσίες μεταξύ τους, ώστε κανείς να μην έχει, να μην συγκεντρώνει, κανένα θεσμός να μην συγκεντρώνει υπέρμετρη εξουσία. Λοιπόν, αυτό ήταν το μοντέλο. Στην ουσία τελειώνει με το Φίλιππο και το Μεγαλέξανδρο. Γιατί εκεί πλέον ο Ελληνισμός διαχέεται σε όλες τις κατευθύνσεις και δημιουργούνται μεγάλα σχήματα, τεράστια. Έρχονται οι Ρωμαίοι στη συνέχεια, οπότε υπάρχει πάντα μια ρωμαϊκή φρουρά που υπερίπταται των όποιων θεσμών έχουν επιβιώσει από την κλασική αρχαιότητα, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι στο Βυζάντιο, δηλαδή το εξελληνισμένο ανατολικό ρωμαϊκό κράτος, έχουν επιβιώσει οι κοινότητες ως μορφές τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν έχει μελετηθεί πάρα πολύ αυτό. Υπάρχουν όμως 2-3 ερευνητές που το ψάχνουν και έχω υπόψη μου τα πορίσματα, ότι σε όλη τη διάρκεια του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους το κοινοτικό στοιχείο συνεχίζει να επιβιώνει. Δηλαδή δεν γεννιέται στην τουρκοκρατία λόγω της διοικητικής αδυναμίας των Τούρκων, που είναι υπαρκτή μεν, αλλά δεν γεννιέται τότε. Προϋπάρχει στο Βυζάντιο. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο πρόσφατα, Βασιλεύση Οικονόμος, που μιλάει για το Βυζάντιο της τελευταίας πεντηκονταετίας, όπου δείχνει ότι η Κωνσταντινούπολη πια, που έχει χάσει την αυτοκρατορία, έχει εξελιχθεί σε πόλη κράτος που μοιάζει πάρα πολύ με την αρχαία Αθήνα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι μετέχει ο Δήμος κτλ. Λοιπόν, ωραία, στην τουρκοκρατία λίγο πολύ έχουμε υπόψη μας τι έγινε. Μια έκρηξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι η πιο αυθεντική μορφή της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων της τουρκοκρατίας, την οποία οι Τούρκοι την επέτρεψαν διότι τους ενδιέφερε να παίρνουν το φόρο και όλα τα άλλα τους ήταν εντελώς αδιάφορα, και εφόσον οι κοινότητες μπορούσαν μόνες τους να αυτορυθμίζονται και να κάνουν εσωτερική κατανομή του φόρου και να την αποδίδουν στο μπέι της περιοχής, στον Αγά, στον Πασά κτλ., δεν τους ενδιέφεραν τα υπόλοιπα, αλλά αυτό το εξεμεταλλεύτησαν οι υπόδουλοι Έλληνες για να δημιουργήσουν απίστευτα εξελιγμένες κοινοτικές δομές και το φόρο να πλύνουν στους Τούρκους, αλλά και να κάνουν δημόσια έργα εσωτερικά στην κοινότητα και να συντηρούν εκπαιδευτήρια, σχολεία και να έχουν, ας πούμε, αυτή τη συνοχή που χρειαζόταν σε μια εποχή θανάσιμη για τον Ελληνισμό. Νομίζω ότι κάπως νοθεύτηκε αυτό με την Ενετοκρατία, διότι η Ενετή κυρίως στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Δυτικού Αιγαίου δημιούργησαν το αρχοντολόι, ας πούμε. Δηλαδή φέρανε μισθοφόρους Έλληνες δικούς τους, τους εγκατέστησαν, τους έδωσαν προνόμια, γη κτλ. Και εκεί δημιουργείται αυτό το στρώμα των αρχόντων, που έπαιξε βέβαια πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση. Περνούσα σήμερα, ήρθα, διέσχισα τη Γορτινία, την πατρίδα σου, Φίλιππε. Και διασχίζοντας τα Λαγκάδια, είχε του Κανέλου Δελγιάννη ένα άγαλμα και. Βέβαια, και έγραφε από κάτω, έχει μια επιγραφή ότι συνέβαλε στην πραγματοποίηση ελληνικής επαναστάσεως ακριβέστατον. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το αρχοντολόι δεν είναι όμως ένα, αν θέλετε, στοιχείο εξισωτικό και απολύτως δημοκρατικό. Κάπως νοθεύει το πράγμα. Πάντως υπάρχει όμως η άμεση δημοκρατία. Δηλαδή και ο Δελιγιάννης πρέπει να κατέβει στην εκκλησία την πρώτη του έτους και μετά τη λειτουργία να γίνουν εκλογές, να ψηφίσουν οι Λαγκαδιανοί τον Δελιγιάννη ως δημογέροντα, να του δώσει ο παπάς τη σφραγίδα. Έτσι, γιατί έπρεπε να του παραδώσει ο ιερέας, έπαιζε το ρόλο της, αν θέλετε, της νομιμοποίησης τοπικής κοινοτικής εξουσίας κτλ. Πώς? Βεβαίως, υπήρχε φορητική επιτροπή, όλα αυτά. Άρα και αυτοί ακόμα και οι πλούσιοι ισχυροί κοτσαμπάσιδες, ας πούμε, περνούσαν μέσα από μια διαδικασία λαϊκής ετοιμιγωρίας και νομιμοποίησης εξουσίας τους. Αυτά λοιπόν όλα τελειώνουν με τους Βαβαρούς, οι οποίοι θέλησαν να φτιάξουν ένα κράτος σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής. Το 1835 καταργήθηκαν οι κοινότητες με ένα νόμο της Αντιβασιλείας και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στη φάση του συγκεντρωτικού κράτους. Επιβιώνουν κοινοτικά ήθη, έθιμα, παράλληλα θα έλεγα προς την επίσημη
διοικητική δομή του ελληνικού κράτους. Νομίζω οι παλιότερα τα θυμόμαστε κιόλας σε ορισμένα χωριά. Ο παπάς την Κυριακή θα πάμε σήμερα να όλοι να χτίσουμε το γεφύρι που έπεσε προχθές κτλ. Αυτά τα προλάβαμε σε παιδικά μας χρόνια, τα κοινοτικά. Τώρα δεν υπάρχει ύπαιθρος καν, είναι νεκρή η ελληνική ύπαιθρος. Ελάχιστα χωριά έχουν κατοίκους και λίγους και γέρους. Λοιπόν, επιβίωσε ως μια παράλληλη διαδικασία το κοινοτικό στοιχείο, αλλά αποτέλεσμα αυτής της κατάργησης των δήμων και κοινοτήτων είναι η έκπτωση του Έλληνα από το καθεστώς του πολίτη, έστω του πολίτη της μικρής του κοινότητας, στο καθεστώς του υπηκόου, στο καθεστώς του ανθρώπου ο οποίος κάθε 4 χρόνια, με συγχωρείτε για τη βία η έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, πουλάει την ψήφο του για κάποιο αντάλλαγμα, υπάρχουν πολλά ανταλλάγματα, και κατόπιν όλη την τετραετία την περνάει βρίζοντας την κυβέρνηση, κατακρίνοντας κλπ. Ή καλώντας, όταν έρχεται η τηλεόραση σε ένα χωριό που έχει πλημμυρίσει, που είναι το κράτος, έτσι, γιατί το κράτος είναι κάτι ξένο, εχθρικό κτλ. Προς αυτόν. Έτσι, και μετά από 4 χρόνια λοιπόν, ή από 3, όταν διαλυθεί η Βουλή, θα πάει να τιμωρήσει την κυβέρνηση, η οποία δεν του έδωσε αυτά που περίμενε, ή να εκδικηθεί ψηφίζοντας κάτι ακραίο και ενοχλητικό για το σύστημα. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι δημοκρατία. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ ότι η κατάργηση του κοινοτικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Λοιπόν, θυμάμαι τον κύριο Κοντογιώργη, μου είχε πει μια φορά κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι μέχρι την εποχή του Τρικούπη και του Δηληγιάννη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μαζεύονταν έξω από την παλιά Βουλή πλήθη κόσμου όταν γινόντουσαν ψηφοφορίες, γιατί ήθελαν κάπως κι αυτοί να δείξουν ότι. Δηλαδή, είναι μια, αν θέλετε, παραφθορά της Εκκλησίας του Δήμου. Μαζεύονταν κόσμος γύρω-γύρω να συνηγορήσει, να αντιταχθεί, να έχει άποψη. Να ναι, νομίζω ότι. Και να πληροφορηθεί. Ίσως και να πληροφορηθεί, βεβαίως. Κάτι τέτοιο, αλλά πολύ παραμορφωμένο, ας πούμε, το ζήσαμε το 2011 στην πλατεία Συντάγματος. Αλλά αρκετά παραμορφωμένο και δυσάρεστο και τελικώς, ας πούμε, εκφυλίστηκε σε κάτι που δεν είχαμε. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του κοινοτισμού. Ο κοινοτισμός, επομένως, είναι ένα πλαίσιο στο οποίο ο υπήκοος γίνεται πολίτης. Για να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο, πάλι θα γίνω δυσάρεστος, χρειάζεται κάποια συνοχή. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα ανθρώπων χωρίς ισχυρά στοιχεία συνοχής. Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα στο Βόλα Καδράμα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Με είχαν καλέσει να κάνω μια ομιλία για την Επανάσταση. Και έγινε κάτι πολύ συγκινητικό. Πήγα λοιπόν εκεί, με υποδέχτηκαν εκεί οι τοπικοί παράγοντες. Πήγαμε μαζί στο σχολείο, έγινε η ομιλία. Το σχολείο είχε ένα αμφιθεατράκι και εκεί έζησα την εξής απίστευτη σκηνή. Ήρθαν στο θεατράκι αυτό όλοι οι κάτοικοι του χωριού. Οι τσοπαναρέοι με τις γκλίτσες τους. Μανάδες με τα παιδάκια τους. Γριές με τις μαντήλες. Ήρθαν όλοι. Δεν ήρθαν όπως εσείς εδώ που είσαστε άνθρωποι που διαβάζετε, ξέρω εγώ, είστε μορφωμένοι, θέλετε να συμμετάσχετε σε μια διαδικασία πνευματική. Εκεί ήταν μια καθαρά αυθόρμητη κοινοτική προσέλευση. Ήρθε όλο το χωριό. Μετά λοιπόν το βράδυ, μου κάνα το τραπέζι, ξέρω εγώ, και ήταν ο δήμαρχος, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του Δήμου κτλ. Οι οποίοι όμως ενώ ήταν αντίθετοι, ήταν και αγαπημένοι. Και θα σας πω κάτι που θα ενοχλήσει ίσως εδώ τους πιο προοδευτικούς. Ρώτησα ποια είναι η αιτία που είσαστε, που έχετε τόσο έντονη συνοχή, είσαστε αγαπημένοι, είσαστε ενωμένοι. Το χωριό, καταπληκτικό δε χωριό, σαν ήσουν στην Ελβετία, πεντακάθαρο κτλ, όλα τέλεια. Λέω, ποια είναι η αιτία που είστε τόσο κοντά ο ένας τον άλλον? Και μου είπανε, δεν είχαμε ποτέ πρόσφυγες στο χωριό μας εδώ και 500 χρόνια. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε μικρασιάτες, ούτε ξερολαθρόμετανα, τίποτα. Αυτό τώρα είναι... Ναι, είναι, μα το είπα όμως. Ναι, σας το είπα. Προς Θεού, κοιτάξτε, να σας πω, κυρία Βίκη μου, δηλαδή. Προσοχή. Επαναλαμβάνω ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν αυτή την καταπληκτική συνοχή. Θα σου πω κάτι για αυτό που λέει για τους Μικρασιάτες. Μη συγχωρείτε, δεν έχεις δίκιο. Οι Μικρασιάτες
έγιναν δεκτοί αρνητικά από τους τοπικούς πληθυσμούς. Κακά τα ψέματα. Ήταν κάκιστη η αντίδραση των αυτοχθόνων στους μικρασιάτες. Αυτό λοιπόν προκάλεσε ρήγματα τα οποία δεν βοήθησαν στη συνοχή. Μία από τις αιτίες του εμφυλίου πολέμου, έλεγε ο αείμνηστος Δήμης Πουλάκος, κύριε Καραμπελιά, τον ξέρατε, τον ήξερα και εγώ, ήταν αυτή η ποδόρη αντίθεση των αυτοχθόνων με τους Μισό λεπτό, μελέτημα εδώ πέρα, γιατί είναι συζήτηση. Θα γίνει συζήτηση μετά. Όχι, είναι άλλο πράγμα. Ήταν ελληνότατη, πιο Έλληνας από τους Ελλαδίτες. Γιατί αυτή ήταν η κοιτίδα του ελληνισμού. Ναι, συμφωνώ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, όπως αντιστοίχως στη Μικρά Ασία... Στη Μικρά Ασία, οι κοινότητες των Μικρασιατών, των Ελλήνων Μικρασιατών, είχαν εξαιρετική συνοχή. Διότι ζούσαν όλοι υπό το Οθωμανικό πλαίσιο και την καταπίεση, και αυτό είχε οδηγήσει στη δημιουργία πάρα πολύ εξελιγμένων κοινοτικών θεσμών. Στη Σμύρνη υπήρχαν σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων πάρα πολύ σημαντικά. Ο Κοραής είχε φοιτήσει σε ένα τέτοιο σχολείο, ο Κουτρής το ίδιο κτλ. Στον Πόντο έχουμε αντίστοιχους θεσμούς κοινοτικούς πολύ εξελιγμένους. Στην Αίγυπτο το ίδιο. Στην Αίγυπτο υπάρχει εξαιρετικά εξελιγμένο κοινοτικό σύστημα, διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν υπό μία κοινή συνθήκη. Η κοινή συνθήκη οδηγεί τους ανθρώπους σε κοινές αποφάσεις και σε κοινούς θεσμούς και σε κοινή αντίληψη και σε κοινή ομόνοια. Τώρα από εκεί και πέρα πιστεύω ότι δεν είναι μόνο οι Βαβαροί που ανατείναξαν τον κοινοτισμό, είναι και όλη η πορεία του ελληνικού κράτους. Ας πούμε ότι διαλύθηκαν σταδιακά όλες οι ελληνικές παροικίες στο εξωτερικό, στην Ανατολική Ρωμιλία, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην Ιωνία και στο κέντρο της Μικράς Ασίας, δηλαδή στην Καπαδοκία. Οι ελληνικές κοινότητες της Αιγύπτου διαλύθηκαν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα φύρδι γμύρι, ανακατεύτηκαν και χρειάστηκε η Ελλάδα να ενσωματώσει και να ομογενοποιήσει κάτι που δεν επετεύχθη εύκολα καθόλου, να ομογενοποιήσει πληθυσμούς με τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Πληθυσμούς με τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Έλληνες μεν ήταν όλοι, αλλά είχαν διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές διαδρομές ανά τους αιώνες, διαφορετικές, ας πούμε, οι Μικρασιάτες ήταν πολύ πιο θρησκευόμενοι, δηλαδή για αυτούς ο χριστιανισμός ήταν ένα θεμελιώδη στοιχείο. Οι Αιγύπτιοι ήταν πιο, οι Αιγυπτιώτες μάλλον, ήταν πιο κοσμοπολίτες, ναι, κτλ. Αυτό. Δηλαδή όλοι οι Έλληνες από τις διάφορες περιοχές αναγκάστηκαν να σε βιώσουν στην Ελλάδα και αυτό δημιούργησε αντιθέσεις, σχίσματα, ρήγματα κτλ. Λοιπόν, επομένως, αυτό που λέμε κοινότητα, εάν το δούμε διαχρονικά, δεν είναι μόνο, αν θέλετε, μια κοινωνική δομή με θεσμούς συγκεκριμένους. Είναι ένα πλαίσιο στο οποίο ο πολίτης, το μέλλον της κοινότητας, έχει βαρύτητα για το μέλλον αυτής της κοινότητας. Ακόμη και ο τελευταίος, ας πούμε, φτωχός, πένις, λούμπεν στοιχείο, θα το λέγαμε σήμερα, θα πάει και αυτό στην εκκλησία του Δήμου, θα πάει και αυτό στην συνέλευση των κατοίκων της κοινότητας και θα έχει άποψη, και η άποψή του θα έχει και αυτή ένα βάρος, το οποίο μπορεί να μην είναι το ίδιο κοινωνικά, οικονομικά, μορφωτικά, αλλά είναι το ίδιο πολιτικά. Έτσι, αυτή είναι η έννοια της κοινότητας. Το έχουν ίσα πολιτικά δικαιώματα. Ακόμη και αν διαφέρουν κοινωνιολογικά μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό ο ελληνισμός το χάσε. Το χάσε και διότι δημογραφικά διεράγει η βάση στην οποία μπορούσε να λειτουργήσει η κοινότητα. Δεν υπάρχει χωριό, δεν υπάρχει συνοικία. Έτσι, οι πόλεις είναι πλέον χαβούζες ανθρώπων. Τι κοινότητα να λειτουργήσει εκεί, ανομοιογενείς χαβούζες ανθρώπων, για να επανέλθω σε αυτό που έλεγα πριν. Και στην ανομοιογένεια δεν μπορεί να στηριχθεί η κοινότητα. Τώρα δε και με την. Και με τις μεγάλες μετακινήσεις των πληθυσμών από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη, πλέον δημιουργούνται και θύλακες εντελώς άλλων πληθυσμών με άλλη γλώσσα, άλλη θρησκεία, άλλη αντίληψη πολιτική κτλ. Οπότε αυτά όλα πλέον. Νομίζω ότι ο κοινοτισμός είναι ένα καλό πρίσμα, μελετώντας τον κοινοτισμό, για να μπορούμε να διακρίνουμε τι είμαστε σήμερα πολιτικά. Δηλαδή να καταλάβουμε τι είμαστε και τι δεν είμαστε. Λοιπόν, δεν είμαστε κύριοι της τύχης μας. Έτσι, δεν παίζει ρόλο ο Έλληνας πολίτης στην εξέλιξη της πολιτικής ζωής, της κοινωνίας του, της οικονομίας του, των θεσμών. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
Αν θέλετε, είναι, παίζει ένα ρόλο, ας πούμε, παράδοσης, εκχώρησης της εξουσίας του σε κάποιον εκπρόσωπο, ο οποίος θα κάνει ακριβώς αντίθετα από αυτό που υποσχέθηκε, ακριβώς αντίθετα, έτσι το έχουμε δει αυτό, αλλά δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια το βλέπουμε συστηματικά αυτό το πράγμα. Λεφτά υπάρχουν, θα ασκήσω τα μνημόνια, θα καταργήσω το μνημόνιο με ένα νόμο, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, και δεν φτάνω στο σήμερα για να μην το πολιτικοποιήσουμε. Λοιπόν, πάντως είναι φανερό ότι η εκχώρηση της ψήφου συνεπάγεται την αυτόματη παρέτηση αυτού που πήρε, εισέπραξε την ψήφο του πολίτη από οποιαδήποτε δέσμευση είχε. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Και μία από τις βασικές, για μένα, παθογένειες της σημερινής Ελλάδας είναι ακριβώς η αλλίωση της υπόστασης του Έλληνα ψηφοφόρου από πολίτη σε, ας πούμε, έναν άνθρωπο που εκχωρεί την ψήφο του. Και για μένα αυτό είναι τεράστια παθογένεια και βλέπω και κάτι άλλο και τελειώνω με αυτό. Έχουμε δύο λεπτά. Εντάξει, τελειώνω με αυτό ότι τελικά βλέπω ότι αυτό όλο λοιπόν το πράγμα που ξεκίνησε με τον νόμο της Βαβαροκρατίας και συνεχίζεται 200 χρόνια μετά, που έχει καταλήξει στην πλήρη διάσταση απόψεων μεταξύ της κοινωνίας και του πολιτικού συστήματος, των κομμάτων, έχει καταλήξει στην μείζωνα, αν θέλετε, σε αυτή την τεράστια αποχή που γίνεται σε εκλογές, έτσι, οι μισοί Έλληνες δεν ψηφίζουν, και τελικά σε ένα είδος μείζωνος απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος. Διότι όταν ένα πολιτικό σύστημα, δηλαδή τα κόμματα, οι θεσμοί κτλ., βρίσκεται σε διάσταση με τους πολίτες, η οποία εκδηλώνεται με σαφέστατο τρόπο και για αλλού τραβάει ο τρελός και αλλού τα λεφτά του, που λένε οι Αγγλοσάξονες, έτσι, βρίσκεται σε τελείως διαφορετικά σημεία η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα και υπάρχει απλά μεταξύ τους μια σχέση αμοιβαίας ανοχής και θα έλεγα και αμοιβαίας εξαγοράς. Αυτό λέγεται απονομιμοποίηση και είναι μια ατομική βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.